Να η παλιά για τον Βραζιλιάνο, μέσα στην περιοχή της Ξάνθης, ο γύρισμα, πλασέ του Μαλαδένη, out στο 11. Κωνσταντινίδης, Λάκη στην περιοχή, από πλάγια, καλό σουτ, out στο 15. Πίτο και τον Τόσκα, το corner για την Ξάνθη. Κεφαλιά, πάρω στη γραμμή, ο Ζαγοράκης έβγαλε, έσωσε από την κεφαλιά του Ζαπρόπουλου, αν είναι καλά. Καραγιάννης, να ο Λάκης στην περιοχή τώρα. Είναι δεξιοπόδαρος, προσπαθεί να γυρίσει το σούτ του Μαλαδένη πάνω στον Καραγεωργίου. Ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Λάκη, χάνεται στο 31ο λεπτό. Κοντά στον Παπαδημητρίου ο Γεωργέας, το γύρισμα πάνω στον Κωστένογλου, που πραγματικά είναι κωμικό να σκεφτεί κανείς ότι το περσινό καλοκαίρι ήταν υποπαραχώρηση. Και Χαγιά στο σούτ, δύσκολη η επέμβαση του Χιώτη, μπάλα είναι out. Προβολές, λάθη επιλαθών, η προβολή και του Κωστή μάλιστα, που φαίνεται ότι θα δει την κίτρινη κάρτα του κυρίου Βούλγαρη. Δεν ευχάριστα τα νέα για τον Χρήστο τον Κωστή. Η πρώτη εκτίμηση του κυρίου Πανταζή είναι ότι έχει κάταγμα λίγο πιο πάνω από τον καρπό. Ζωγραφάκης, Καούνος, η μπάλα περνάει τον Μπουρσαϊτίδη, ευκαιρία για τους γηπεδούχους, το σουτ, out από τον Παπαδημητρίου, μεγάλη ευκαιρία στο 66 που χάνεται. Στην περιοχή είναι ο Ντέμις Νικολαίδης και οργανώνεται η άμυνα της Ξάνθης, το γύρισμα για τον Κωνσταντινίδη. Τσάρτας, η μπάλα βρίσκει στο σώμα, στα πόδια του Παπαδημητρίου που τελικά απομακρύνει στο 77. Να ο Ζωγραφάκης, ανοίγει ωραία για τον Γιαννότσκο. Πλάγια, το σουτ, με τα πόδια σώζει ο Χιώτης. Η φάση συνεχίζεται, υπάρχει εδώ γκολ, το οποίο ακυρώνεται ως offside από το Ζωγραφάκη. Το τελικό αποτέλεσμα μας αδικεί σήμερα, διότι είχαμε κάποιες ευκαιρίες που μπορούσαμε να μπούμε μπροστά στο σκόρ και έτσι το αποτέλεσμα να είναι εντελώς διαφορετικό. Κωνσταντινίδης, δύο αμυντικοί της Ξάνθης έχουν μείνει πίσω. Γυρίζουν και οι υπόλοιποι για να αντιμετωπίσουν τους παίκτες της ΑΕΚ. Τσάρτας. Προσποιήσεις, το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 με το 14ο γκολ του Βασίλη Τσάρτα στο 28ο λεπτό της συνάντησης. Οι αλλαγές της ΑΕΚ Τσάρτας που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, στα τέλη του πρώτου, και εδώ νικάει τον Τζακονάκη. Εμείς είμαστε πιο τυχεροί, βάλαμε αυτό το γκολ, κρατήσαμε το μάτς. Από εκεί και πέρα μπορώ να πω ευτυχώς για πολλούς τελειώνει αυτή τη σεζόν. Εγώ έχω συμβόλαιο μέχρι 30 Ιουνίου 2001. Λοιπόν, ακόμη 4 εβδομάδες να δουλεύουμε. Μπορεί να τερματίσαμε στην ίδια θέση όπου τερματίζαμε και άλλες χρονιές, αλλά παίζαμε καλό ποδόσφαιρο κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ενώ φέτος δεν παίξαμε καθόλου καλό ποδόσφαιρο, είτε μέσα στην έδρα μας, αλλά και εκτός έδρας. Αυτά λοιπόν έγιναν, Γιώργο, αυτά τα δύο παιχνίδια. Στην παρέα μας είναι και ο Γιάννης Φουρνάρος, που